Πάμε να συνδεθούμε με τα γραφεία του κυρίου Ριχάρδου. Κύριε Ριχάρδε, καλημέρα. Τα σέβη μου κυρία Στεφανίδου, τα σέβη μου και σε όλη την Ελλάδα. Συνδεόμαστε με τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησής σας που είναι στην Πατησίων, κύριε Ριχάρδε, και να πούμε ότι αυτά τα γραφεία είναι που παρουσιάστηκαν από την αστυνομία ως αρχηγείο και εκεί κατασχέθηκαν και μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων. Κοιτάξτε, κατασχέθηκαν κάτι ορισμένα πραγματάκια τα οποία παρόλο που είχαν τα νόμιμα παραστατικά, επειδή λέει ήταν σε μορφές από πλάκες που μοιάζανε με κάποιες πλακίτσες που είχαν βρεθεί σε κάποιο λεωφορείο, το οποίο δεν γνώριζα για την ύπαρξη αυτού του λεωφορείου εγώ. Εγώ για την ύπαρξη του λεωφορείου έμαθα μέσα στην αστυνομία αφού είχε συμβεί το συμβάν. Τέλος πάντων μετά είδανε και πιανόν ήταν τα πράγματα στο λεωφορείο, αφέθηκαν και εκείνοι ελεύθεροι, ήταν άλλα χειροδανιστήρια τέλος πάντων. Δηλαδή αυτά που έχουν πάρει από εδώ πέρα θα επιστραφούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα ενέχειρα όλης της Ελλάδος δεν πειραχτήκαν από την αστυνομία όπως είναι λογικό, διότι όλα έχουν παραστατικά. Αυτό είναι ένα πολύ καλό να γνωρίζει και ο κόσμος ότι ποτέ δεν πρόκειται να πειραχτεί κάποιο ενέχειρο στα ενεχειροδραστήρια Ριχάρδος. Είναι όλα νόμιμα. Κύριε Ριχάρδε, να ρωτήσω κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ριχάρδε. Η αστυνομία αρχικά είπε ότι εκεί που είστε εσείς ήταν το αρχηγείο που ξεκινούσε όλη η σπήρα, το λαθρεμπόριο, που τελικά φαίνεται να μην υπάρχει κατηγορία της λαθρεμπορίας, που αυτή ήταν η βασική κατηγορία, γι' αυτό είστε έξω τώρα, έτσι. Αυτή ήταν η βασική κακουργηματική πράξη. Κύκλωμα λαθρεμπορίας για το ήταν κύκλωμα. Αυτό. Κύκλωμα, τελικά εφόσον δεν υπάρχει λαθρεμπορία, γι' αυτό έχει αφαιθεί με εγγύηση 200.000 ευρώ ελεύθερος. Εκεί ήταν υποτίθεται σύμφωνα με την αστυνομία το αρχηγείο. Μάλιστα, τώρα που σας βλέπω εκεί, σκέφτομαι και μία πληροφορία που έλεγε ότι έχετε, λέει, μια σκάλα μέσα που ήταν κούφια. Και βρήκαν τα κορίτσια. Και βρήκανε, λέει, καθώς πατούσαν στην κούφια σκάλα από κάτω το χρυσό. Ναι. Τις λίρες Αγγλίας. Θέλετε να μας λύσετε αυτή την απορία, γιατί ξέρετε, με όλες αυτές τις πληροφορίες εξάπτεται και η φαντασία μας. Ακούστε να δείτε, οτιδήποτε βρέθηκε σε μέναν ήταν όλα νόμιμα και όλα με νόμιμα παραστατικά. Απλώς ορισμένα πράγματα που πήρανε ζητήσανε να πάμε εκεί και όλο το φάκελο, τον είχαν πάει ήδη οι λογιστές μου και ο δικηγόρος μου το φάκελο την ώρα που πήραν τα πράγματα, με όλα τα νόμιμα παραστατικά και με εξηγήσαν ότι θα αποδοθούν όλα πίσω. Αλλά όπως σας είπα, τα ενέχειρα όλης της Ελλάδας δεν πειραχτήκανε στα χέρια μας. Ναι. Έτσι παραδίδονται όποιος θέλει συνεχίζεται η ενεχειρία. Στα καταστήματά μου είναι όλα ανοιχτά και μπορεί ο κόσμος να έχει τα προνόμια των καταστημάτων μου. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι οποιοδήποτε άνθρωπος θα βάλει και κάτι κρυφά κάπου για λόγους ασφαλείας. Δεν είναι λόγους να ξεγελάσουμε τις αρχές ή κάτι τέτοιο. Εμείς είχατε όντως κρύψει στη σκάλα από κάτω το χρυσό. Χωρίς ταυτότητα και χωρίς να είναι νόμιμο. Και είχατε θα ήθελα όντως, κύριε Ριχάρδε, να ζητήσω σε... Δεν το λέω ως στοιχείο ενοχοποιητικό για σας. Είχατε προφανώς, είχατε όντως κρύψει κάτω από τη σκάλα το χρυσό. Ήταν ένα είδος χρηματοκιβωτίου αυτό. Ήταν ένας τρόπος να... Κοιτάξτε, τώρα όλοι οι επιχειρηματίες έχουν και κάποιες κρύπτες, εννοείται. Δηλαδή για λόγους ασφαλείας, ξέρετε. Ειδικά εδώ πέρα στην Ομόνια, όταν ο άλλος μπορεί να σου πει με ένα πιστόλι και να σου ζητήσει, ξέρω εγώ, το ένα και το άλλο. Οι κρύπτες είναι κάτι το λογικό, δεν σημαίνει ότι έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν και καλό μάλιστα αυτή τη στιγμή στον αέρα, εάν κάποιος έχει πουλήσει στα ανεχειροδανιστήριά μου, ποτέ χωρίς να γραφτεί η αγορά στο βιβλίο της αστυνομίας με ταυτότητα να το πει. Δεν έγινε ποτέ κάποια πώληση στα ανεχειροδανιστήριά μου χωρίς να γραφτεί στο βιβλίο της αστυνομίας και να κοπεί το ανάλογο παραστατικό.